Καλό μεσημέρι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία μέρα μιας εβδομάδος ξεχωριστής, μιας ιδιαίτερης εβδομάδος για πάρα πολλούς λόγους. Ξεκίνησε επεισοδιακά. Στην διάρκεια της εβδομάδος είχαμε σημαντικά πράγματα, κυρίως την συζήτηση που είχαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κλείνει, δεν κλείνει, το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί, με σύνοδο κορυφής, στην διάρκεια της οποίας οι επαφές του Πρωθυπουργού και άλλων για την εξέλιξη του θέματος των Σκοπίων είναι σημαντικές, όπως επίσης σημαντικές είναι οι επαφές για το θέμα της Τουρκίας, της προκλητικότητας των Τούρκων, για την οποία προκλητικότητα ήδη υπάρχουν σημαντικές παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι ζητούν θεσμικά η Ευρώπη, η Γυραιά Ήπειρος, να πάρει θέση σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κύπρο μας. Θέματα στα οποία στην διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε, μάλιστα λίγο αργότερα, με πολύ καλό και ενημερωμένο συνάδελφο από την Κύπρο. Θα δούμε τι γίνεται σήμερα, εκεί όπου καθημερινώς οι Τούρκοι εμποδίζουν όλο και περισσότερο την εξέλιξη των εργασιών των πολυεθνικών, μία εκ των οποίων αποφάσισε να βάλει πάγο στην δική της συμμετοχή, γιατί καθημερινώς χάνει τεράστια κονδύλια και δεν έχει διάθεση να πετάει τα λεφτά της σε κουβά. Αναφέρομαι στην ΑΟΣ, η οποία έχει προσδιοριστεί, στα οικόπεδα τα οποία έχουν χαραχθεί και στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα άντλησης στην περιοχή, αλλά με πάρα πολλά εμπόδια από το καθεστώς Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν θέλει να δείξει ότι είναι ο ισχυρός στη Μεσόγειο και ότι οτιδήποτε και αν γίνει στη Μεσόγειο, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, θα πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη οι Ευρωπαίοι ότι θα πρέπει να είναι και εκείνος. Αυτή είναι η πίεση την οποία οι Τούρκοι ασκούν στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Νοβάρτης. Ένα θέμα που αρχή έχει, μέση φαίνεται ότι έχει αφού συγκροτήθηκε η Προανακριτική Επιτροπή. Τέλος δεν είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει, καθώς το διάστημα για την Προανακριτική Επιτροπή του ενός μήνα είναι μικρό και επειδή είναι γνωστό τη σπάση ότι έχουν παραγραφεί σειρά δεν θα λέγα καταγγελίων, μάλλον καταγγελίες είναι, έχουν παραγραφεί έτσι κι αλλιώς με βάση το νόμο περί την ευθύνη υπουργών. Το αν θα προκύψουν άλλου είδους στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε πολιτικούς οι οποίοι έβαλαν χρήματα στην τσέπη τους και ευρώμικο χρήμα κλπ. Δεν το γνωρίζουν προς το παρόν, αλλά μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε είμαστε μόνον με ενδείξεις και τίποτε περισσότερο. Η πόλωση πάντως είναι άνευ προηγουμένου. Η κυβέρνηση, θα έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει από τις 5 Φεβρουαρίου και γύρισε την πηξίδα της επικαιρότητας αλλού. Θυμίζω ποιο ήταν το κλίμα έως το συλλαλητήριο της Αθήνας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν σκοπίμως το έκανε, αν δολίως το έκανε, αν ήταν σκευωρία, αν ήταν και αν είναι πλεκτάνη όλο αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο όμως συνάγουμε είναι ότι κατάφερε και βγήκε από την πολύ δύσκολη θέση στην οποία περιήλθε το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση λόγω του θέματος των Σκοπίων, το οποίο βέβαια δεν έκλεισε, αλλά αν λάβω υπόψη και αν λάβουμε υπόψη μας όλα όσα λέγονται δεξιά και αριστερά, μάλλον κλειστό είναι και απλά τυπικά θα πάμε το καλοκαίρι για να βάλουμε τις υπογραφές όταν η Φύρομ ενταχθεί με το όνομα Μακεδονία συν κάτι στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αν προσθέσει κανείς αυτό το οποίο έγινε προχθές με την Άγγελα Μέρκελ να προσφωνεί, να καλωσορίζει τον Ζάεφ ως τον Πρωθυπουργό της Μακεδονίας, όπως είπε η ίδια, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι σημαντικοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα είναι στα Σκόπια το Σαββατοκύριακο, μεταξύ αυτών θα είναι και ο κύριος Γιούνκερ εκεί, μάλλον έχει ψηθεί για τα καλά το όνομα, είναι έτοιμο να σερβιριστεί, απλά ψάχνουν έναν τρόπο με το λιγότερο δυνατό κόστος στο εσωτερικό εδώ στη χώρα μας, ώστε να περάσει χωρίς μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι ΑΝΕΛ ξεκαθάρισαν, θα μας τα πούν και οι εκπρόσωποι τους εδώ σε λίγο, ότι δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση για το θέμα των Σκοπίων, αλλά θα καταψηφίσουν οτιδήποτε θυμίζει Μακεδονία. Υπάρχει όμως αριθμός βουλευτών από άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται είναι πρόθυμοι να βάλουν πλάτη για να κλείσει αυτή η υπόθεση. Εδώ είναι ο Πάνος Καμένος. Τώρα, τι άλλο έχουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη Δευτέρα περιμέναμε να εκταμιευτεί η δόση από μέρος των δανειστών, αλλά τελικώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν τρία προαπαιτούμενα, στα δύο εκ των οποίων κολλήσαμε. Το ένα αφορά σε πληστηριασμούς,
τους οποίους όμως πλέον επισπεύδει η κυβέρνηση. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει, να τους προωθήσει. Και το άλλο θέμα είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, το ελληνικό στην Αθήνα, για το οποίο η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη πλέον και μετά το ξεμπλοκάρισμα του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο πήρε την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση να κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα. Προσγειώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικότατα, όπως σας γράφουμε στο ελληνικό. Προσγειώθηκε ομαλά ή ανώμαλα, δεν έχει σημασία. Πάντως προσγειώθηκε και από ό,τι ακούσαμε χθες, το ελληνικό θα προχωρήσει. Για κάποιους από εμάς, επειδή είναι δημόσιος ο λόγος, εδώ και χρόνια αυτό που λέγαμε, ότι αργήσαμε να προσγειωθούμε στο ελληνικό. Έστω και αργά, και σε αυτό το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι βάζει νερό στο κρασί, εκλογικεύεται και γίνεται περισσότερο ρεαλιστικός. Και έτσι ξεμπλοκάρει όλη η ιστορία. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θα δούμε λίγο αργότερα με τα ανασφάλιστα οχήματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αφορά σε πολύ κόσμο και έχει ενδιαφέρον για τους περισσότερους από εμάς. Θα σας εξηγήσουμε αργότερα τι ακριβώς αλλάζει, τι ισχύει, τι πρέπει να προσέχετε. Εσείς οι οποίοι ρισκάρετε οδηγώντας με όχημα ανασφάλιστο, και θα δούμε σε τι περιπέτειες μπαίνει και αυτός ο οποίος είναι θύμα ενός τροχαίου, όταν ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει ασφαλισμένο το όχημά του. Τέλος, τα ευχάριστα της ημέρας, γιατί υπάρχουν ευτυχώς και ευχάριστα, λίγα αλλά υπάρχουν, είναι ότι η αξιολόγηση, μάλλον οι διεθνείς οίκοι, σιγά σιγά δίνουν καλύτερο βαθμό στην ελληνική οικονομία. Αυτό που έγινε προχθές από τον διεθνή οίκο Moody's είναι ενδεικτικό του τι πάει να γίνει στη χώρα. Έχει αναβαθμιστεί κατά 2 μονάδες. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και άλλες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, η οποία σύμφωνα με τους διεθνείς οίκους είναι πλέον σε καλό δρόμο. Το λένε ξεκάθαρα και αυτό είναι σημαντικό εν ώψη για τις εξόδους της χώρας μας στις αγορές. Επίτευγμα της κυβέρνησης, όχι. Συμβιβασμός της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, αφού ταλαιπώρησε και είπε μία σειρά υπερβολών, εν πω ψεμάτων, στον ελληνικό λαό και όχι μόνο μία φορά, τελικά μετά από 2-3 χρόνια ταλαιπωρίας προσγειώθηκε, προσγειωθήκαμε και από τότε που αποφάσισε να κάνει ό,τι της είπαν οι δανειστές, γιατί αυτό έγινε, υπάρχουν αποτελέσματα για τα οποία βεβαίως το υποκριτικό του πράγματος είναι ότι βγαίνουν και πανηγυρίζουν εκείνοι οι οποίοι είναι εναντίον αυτών, τα οποία υλοποιούν, εφαρμόζουν και έχουμε τα όποια αποτελέσματα έχουμε για την οικονομία, για την ελληνική, για την εθνική μας οικονομία, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εκνευρίζει ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης, που εδώ και χρόνια λέγαμε ότι όλη αυτή η αστειότητα, όλη αυτή η τριτοκοσμική θεωρία του ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου διαστήματος κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Ευτυχώς τελείωσε χωρίς η χώρα να βρεθεί στα βράχια. Έστω και έτσι, θα έλεγα, για πολλούς από εμάς είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η γενικότερη εικόνα της εθνικής, της ελληνικής οικονομίας. Και τούτο γιατί επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει, πολιτικά το λέω, μυαλό. Μάλιστα σήμερα πλησιάζουμε, προσιδιάζει η ελληνική οικονομία στην κατάσταση που αυτή είχε το 2014, όταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Χρυσή Αυγή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, πολλοί ακόμη, αποφάσισαν να ρίξουν την κυβέρνηση το 2015, πηγαίνοντας στις εκλογές με αγανακτισμένους, με βανδαλισμούς, με πορείες, με δεν πληρώνω, με κλεισίματα δρόμων και χτίσιμο πριτάνων και διοικητών νοσοκομείων, θυμίζω τότε. Πέρασε καιρός από τότε. Συμμορφώθηκε, θα έλεγα, το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έτσι έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Βεβαίως μια απώλεια μεγάλη, 35, 40, 50, 60, 100 δις, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε στην παρούσα φάση. Αλλά όπως είπε και ο συμπαθής Νίκος Βούτσης, τώρα είναι δυνατό να μιλάμε για 100, 200 ή 500 δις που κόστησε η διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα του έλεγα του αγαπητού κυρίου Βούτση, αφού ο δικός του μισθός μπαίνει 15 και 30, δεν έχει λόγο, κανέναν λόγο να ανησυχεί. Πάμε να δούμε, αυτή είναι η σελίδα του Focus Press. Καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, συγγνώμη λίγο αν θέλεις πάνω, ένα μεγάλο ευχαριστώ από μέρους όλων των ανθρώπων εδώ στην Atlas τηλεόραση. Είναι γνωστό ότι παρουσία μου εδώ είναι στη ζώνη αυτού μεσημεριού, την οποία ξεκινήσαμε 30 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με την διοίκηση της Atlas τηλεόρασης για να έχετε, αν μη τι άλλο, ένα σημείο αναφοράς στα μεσημέρια σας στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτό το οποίο εισπράττουμε καθημερινώς είναι ότι ο κόσμος
έχει συντονιστεί και η Atlas τηλεόραση ανεβαίνει συνεχώς και ένα βηματάκι στο τηλεκοντρόλ. Στόχος μας είναι να είμαστε στην θέση 9 του τηλεκοντρόλ, στα πρώτα 9 κανάλια. Και θα ρω ότι με την προσπάθεια όλων εδώ μέσα θα το πετύχουμε πολύ συντομότερα από όσο νομίζαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα τα οποία έρχονται, αγαπητές φίλες και φίλοι, σε όλες και όλους εμάς οι οποίοι συμμετέχουμε στο εγχείρημα αυτό, το οποίο είναι ξεχωριστό για τα δεδομένα της περιφερειακής τηλεόρασης. Μπορώ να το πω γιατί μετά από 30 χρόνια παρουσίας μου σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ένα κριτήριο νομίζω ότι μπορώ και το διαθέτω. Να πάμε στο δώρο της επιχείρησης Μαρμαρίδη. Είναι ένας καναπές γωνιακός, θα τον δείτε σε λίγο. Είναι αυτός εδώ που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας και μπορείτε να τον κάνετε δικό σας πολύ εύκολα. Μπαίνετε στη σελίδα Focus Press στο Facebook, κάνετε like, κοινοποίηση της σχετικής ανάρτησης και στις 2 Μαρτίου, αυτή είναι η σελίδα μας, στις 2 Μαρτίου θα ξέρουμε ποιος είναι ο τυχερός αυτού του εξαιρετικού δώρου από μια πολύ σπουδαία επιχείρηση στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί κάνει θράψη εταιρεία και στην Αθήνα. Τώρα, σήμερα το πρωί μάθαμε ποιος είναι ο ΠΚΑΠΑ, αγαπητές φίλες και φίλοι, ο κύριος Κουρουμπλής, για τον οποίο πολλής λόγος έγινε και γίνεται όλο αυτό το διάστημα. Παραδέχθηκε ότι είναι ο κύριος ΠΚΑΠΑ της δικογραφίας, ότι είναι εκείνος για τον οποίο υπάρχει αναφορά στην περιβόητη δικογραφία της Νοβάρτης. Αλλά εκτός από αυτό, το οποίο θα ακούσετε στην εκπομπή του Γιώργου Παδάκη, υπάρχουν 2-3 πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα μοιραστούμε μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής με τους καλεσμένους βασικά, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να μαθαίνουμε πράγματα από εκείνους που ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς στις εκπομπές μας και αυτό θα επιδιώξουμε και σήμερα. Για ακούστε τι είπε ο κύριος Κουρουμπλής στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη το πρωί. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή έχετε και χιούμορ. Πώς να σας αποκαλώ, Παναγιώτη Κουρουμπλή ή ΠΚΑΠΑ? Ναι, γι' αυτό. ΠΚΑΠΑ είσαστε εσείς τελικά, ο ΠΚΑΠΑ. Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα έγγραφο του FBI. Που λέει ότι ο πρώην υπουργός ΠΚΑΠΑ, υγείας ΠΚΑΠΑ, συμμετείχε σε μία συνάντηση στις 30 Απριλίου του 2015 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου αν χτυπήσετε αυτή τη στιγμή το κομπιούτερ σας και βάλετε λοιπόν αυτή την ημερομηνία, 8 και 4 οργανώνεται από την εταιρεία EMC με έδρα το Λονδίνο, μια ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων εταιρεία για συνέδρια, ένα business breakfast, στο οποίο συμμετέχουν 17 εκπρόσωποι κλάδων της οικονομίας. Και ο οποίος φορέας κάθε μήνα οργανώνει τέτοιου είδους συναντήσεις κλειστές. Δεν ανακοινώνονται, είναι η βασική αρχή. Εκεί είχατε πάει εσείς? Εκεί είχα πάει. Είχατε ένα τετατέτ όμως με τον κύριο Φρουζή. Εκεί ήταν αυτός, εκεί. Εκεί ήταν, ναι, αλλά είχατε ένα τετατέτ. Όχι, δεν υπάρχει τετατέτ, δεν γράφει μέσα. Σε πολλούς από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενοι, κύριε Παπαδάκη, λένε ότι του τον είδα να μιλάει με τον Φρουζή. Και κύριε, για τον λόγο κύριε, αυτό ήταν 10. Παπαδάκη, και λέει τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούστε, εντάξει. Για να αποδείξει ο Κουρουμπλής. Άμα ενοχοποιήσουμε. Άμα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό λένε και οι άλλοι. Παίρνουμε, όχι, με συγχωρείτε. Για τους άλλους είναι άλλου είδους οι μαρτυρίες. Μη συνδέετε το ένα πράγμα με το άλλο. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο ΠΚΑΠΑ, Παναγιώτη Κουρουμπλή, για τον οποίο ρώτησα σήμερα το πρωί τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ο οποίος ήταν και μέλος της προανακριτικής επιτροπής από του ΣΑΝΕΛ, αν μετά από αυτό συντρέχουν λόγοι, προϋποθέσεις και ο κύριος Κουρουμπλής να είναι μέρος στο κάδρο, αλλά μου είπε όχι, γιατί για εκείνον δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Δεν αναφέρθηκε κάτι δηλαδή μεμπτό για τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Η παρέα έχει στρωθεί. Σήμερα είναι κάτι εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει, αγαπητές φίλες και φίλοι. Στο στούντιο υπάρχουν 3 Γιώργηδες και θα είναι και ένας τέταρτος Γιώργος σε λίγο τηλεφωνικά. Ο τέταρτος θα είναι ο Γιώργος ο Σούρλας. Και στο στούντιο είναι, να ξεκινήσω από τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Κιλκής. Ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Γεωργαντά, που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιώργος Αρβανιτίδης από την Δημοκρατική Συμπαράταξη Κίνημα Αλλαγής Πλέον Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Αρβανιτίδη, ευχαριστώ και εσάς.
και ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ και εσάς για ακόμη μια φορά που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, στο φιλόξενο κανάλι σας και σε όλους τους τηλεθεατές. Το οποίο χάρη σε εσάς, τους καλεσμένους, κάνει θράψη, πρέπει να σας πω. Κάνει θράψη. Μάλλον χάρη σε εσάς. Αυτό οφείλεται σε εσάς, γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά. Συγχαρητήρια, γιατί ασκείτε πραγματικά το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας με εξαιρετικό τρόπο. Κύριε Λαζαρίδη, να ξεκινήσω από εσάς με την ίδια ερώτηση. Επειδή είναι πολύ επίκαιρο, γιατί σήμερα και ο Σκουρουμπλής με αυτό που είπε, θα έπρεπε να είναι και ο Σκουρουμπλής μέσα στο κάδρο? Κοιτάξτε, δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό για τον κύριο Κουρουμπλή για να μπορεί να πει κανείς ότι θα έπρεπε να είναι στο κάδρο, οπότε δεν βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε να είναι. Σας το λέω γιατί είναι μία από τις γκρίζες σκιές και από τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης στο σκεπτικό τους ότι όλο αυτό είναι σκευωρία, πλεκτάνη, ότι είναι κατασκευασμένο. Και αναφέρονται σε 2-3 πτυχές του θέματος, μία εκ των οποίων είναι και αυτή του κυρίου Κουρουμπλή. Γιατί δεν είναι μέσα αυτός δηλαδή. Δηλαδή τι θέλουν να πούνε, ότι τελικά όλα γινόντανε και ήτανε καλώς καμωμένα? Δεν υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε υπόθεση διαπλοκής στον κλάδο της υγείας? Δεν θα μιλήσω για άλλους, μιλάμε για την υγεία τώρα, δεν θα μιλήσω για τους άλλους τους τομείς. Μα όλος ο κόσμος από το τελευταίο ακριτικό χωριό της πατρίδας μας μέχρι το κέντρο των Αθηνών, όλοι ξέραν ότι γινόταν ένα πάρτι. Εγώ δεν θα πω τώρα, δεν θα πω ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι για τους οποίους ακούσαμε. Είστε μέλος της Επιτροπής, κύριε Λαζαρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι μέλος της Επιτροπής. Έχετε δύσκολο ρόλο και εσείς και ο κύριος Γιουργαντάς είναι, νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω, ο κύριος Αρβανιτίδης αν είναι μέλος της. Δεν είστε, έχετε γλιτώσει εσείς. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έχετε πολύ δύσκολο ρόλο, κύριε Λαζαρίδη, το καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Πράγματι, είναι δύσκολος ο ρόλος της Επιτροπής και θα κοιτάξουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να αξιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία. Είναι που δύσκολος ο ρόλος, λέω, κύριε Αρβαντίδη, γιατί εγώ έχω μια εικόνα στο μυαλό. Τι θα κάνει η Επιτροπή, ξέρετε? Θα παραγράψει, θα πάει η Βουλή και θα πει. Παραγράψει, δεν θα λέτε αυτό. Γιατί δεν είναι και ωραίες εκφράσεις και βοηθάτε πολλές φορές, συγγνώμη, με την εκτιμένη ταχύτητα. Και οι δημοσιογράφοι τώρα μπερδεύουν με τον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα παραγράφης. Απλά η διαδικασία που επιλέξετε είναι τέτοια που καλημέρα σας στην Επιτροπή. Δεν έχουμε δικαίωμα να προχωρήσουμε παραπάνω. Και αυτό ήταν και η κριτική μας. Γεια σας, πάτε στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα χωρίς παραπάνω? Γιατί αυτή η διαδικασία επέλεξαν. Δεν επέλεξαν να κάνουν μια προανακριτική, θα τα πει καλύτερα και ο Διοργανώτης. Προανακριτική δεν είναι αυτή. Ανυπομονώ να το πω. Όχι. Δεν είναι μια επιτροπή που θα μπει σε βάθος, εξετάσεις, μάρτυρες και όλα αυτά. Είναι μια επιτροπή που θα συνεδριάσει κάτω τους νομικούς όρους που θα σας αναπτύξει καλύτερα ο Γιώργος. Θα πει καλημέρα σας, έχουμε αυτό. Εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας να πάμε παραπάνω. Όχι, γεια σας στη Βουλή. Αυτό θα γίνει, κύριε Γαντά. Ακούστε λίγο. Επέλεξε πλειοψηφία ένα συγκεκριμένο δρόμο από τους τρεις τους οποίους είχε. Άμα δει κάποιος, και προκαλώ τον κάθε αυτή τη στιγμή τηλεθεατή σας, να μπει και να γκουγκλάρει πρόταση προκατακτής επιτροπής. Έχει δύο αιτήματα στο τέλος. Το δεύτερο που μας ενδιαφέρει, γιατί το πρώτο το θεωρώ απαράδεκτο επίσης, λέει ότι να αποφασίσουμε αν θα να συσταθεί προκαταρκτική επιτροπή για να διαπιστώσει, να διερευνήσει την αρμοδιότητα ή όχι περί της ασκήσεως διώξεως και σε διαφορετική περίπτωση να αποσταλεί ο φάκελος δικαστική δικαιοσύνη. Άρα το μόνο ζητούμενο αυτής της επιτροπής είναι να διαπιστώσει την αρμοδιότητα ή όχι. Εκεί λοιπόν σε αυτό το πράγμα είναι και η ένσταση της Νέας Δημοκρατίας για τις 10 κάλπες. Να σας πω κάτι. Θα λέμε υπόθεση Σαμαρά. Υπάρχει αρμοδιότητα ή όχι? Υπάρχει. Υπόθεση Πικραμένο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχει. Το θέμα είναι ότι είτε πεις ναι είτε όχι, θα το πεις για όλους. Δηλαδή δεν αξιολογείται η εμπλοκή του καθενός. Τώρα να καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι. Και πάρτε μου και την κυρία Κοζομπόλη, σας παρακαλώ. Θα πάτε στην Επιτροπή. Θα ξεκινήσει στην Επιτροπή. Τι ακριβώς θα εξετάσετε εκεί? Ακούστε λίγο. Την επιλογή, την κανονική, την παγία να υπάρξει συγκεκριμένα αδικήματα, συγκεκριμένες κατηγορίες και συγκεκριμένη σύνδεση αυτών των αδικημάτων με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν την επέλεξε η πλειοψηφούσα παράταξη. Ακριβώς επειδή έπρεπε να κάνει ουσιαστικά να περιγράψει τις ενδείξεις ενοχής, να τις συνδέσει, αλλά με τι να τις συνδέσει, γιατί έπρεπε να αναφέρεται και σε αποδεικτικό υλικό το οποίο προκειμένου δεν υπάρχει. Επέλεξε λοιπόν να κάνει το εξής, το οποίο μπορούσε να το κάνει και το Τριμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Επέλεξε να κριθεί μόνο το ζήτημα της αρμοδιότητας. Και μάλιστα
μάλιστα επί δύο αδικημάτων, της δωροδοκίας και δωροληψίας, που να πω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα αν και η νομολογία έχει αποφανθεί, αλλά έχει βάλει μέσα και την νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, στην οποία δεν χρειάζεται καμία. Εγώ ξαναρωτώ και θα ήθελα πραγματικά, γιατί και εγώ που ασχολούμαι 30 χρόνια αυτό το πράγμα δεν κατάλαβα τώρα. Ξεκινάτε τη διαδικασία. Θα κληθούν οι 10 στην Επιτροπή, θα κληθούν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα κληθούν. Για μένα είναι απαραίτητο να κληθούν. Κοιτάξτε λίγο. Συγγνώμη, δεν θα καλέσει τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο. Τι θα ψάξετε εκεί? Πρώτο θα το αποφασίσει η πλειοψηφία δυστυχώς ποιους θα καλέσουμε, αλλά να σας πω λίγο το εξής για να το καταλάβετε. Η παραδοξότητα αυτής της επιτροπής οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο ήρθε στη Βουλή. Δεν είναι ο συνηθισμένος τρόπος και το κάνανε απλά για να έχουν ένα επικοινωνιακό αποτέλεσμα σε μια υπόθεση η οποία όπως τη φέρουν είναι ουσιαστικά διαδικαστική και τυπική. Για μένα αυτό το οποίο πρέπει να γίνει οπωσδήποτε στην Προκαταρκτική Επιτροπή είναι να έρθουν οι τρεις μάρτυρες. Αυτό είναι το αναγκαίο. Και επί του τύπου και επί της ουσίας. Θα το αποφασίσει η πλειοψηφία όπως και ο κύριος Κοντονής παραδέχτηκε χθες και νομίζω ότι εμείς θα το ζητήσουμε πάντως. Είναι εκ των ουκ άνευ. Και για την ουσία της υπόθεσης και για τον τύπο. Διασφαλίζοντας, φαντάζομαι, τους προστατευόμενους μάρτυρες. Έτσι. Δεν θα έρθουν με το πρόσωπο φάτσα κάρτα. Υπάρχουν ενστάσεις επί αυτού. Κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είπαν ότι ας έρθουν και όπως είναι να έρθουν, απλά να καταθέσουν. Εγώ είμαι άλλης άποψης. Θεωρώ ότι ο χαρακτηρισμός του προστατευόμενου μάρτυρα δεν είναι βέβαιο ότι ορθώς δόθηκε εδώ. Και σε κάθε περίπτωση, όταν το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο είναι η κατάθεση αυτών των μαρτύρων, δεν πρέπει να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους υπό τη βάση. Άρα, επειδή ακούει και η κυρία Κοζομπόλη, καλησπέρα κυρία Κοζομπόλη, είναι ο κύριος Γιοργαντάς εδώ, ο κύριος Αρβανιτίδης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο κύριος Ναζαρίδης από το Σαντέλ. Καλησπέρα κύριε Βενιέρη, καλημέρα στους καλεσμένους σας και στους τηλεθεατές. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, κύριε Γιοργαντά. Ξεκινάει το έργο της Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει και τους 10 αυτούς, αλλά λέτε μπορεί να καλέσει αν θέλει, αυτό είναι θέμα της πλειοψηφίας. Γιατί είναι... πλειοψηφία αποφασίζει. Ωραία. Να κληθούν και οι τρεις μάρτυρες. Αν η πλειοψηφία δεν θέλει ή δεν κλείνει σκόπιμο, δεν καλούνται. Εμείς θα ζητήσουμε να κληθούν και οι τρεις και φαντάζομαι και οι 10 θα θέλουν να έρθουν επίσης. Κυρία Κοζομπόλη, εσείς πώς πηγαίνετε, είστε και εσείς μέλος της προαναγνωτικής από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα μέλη που θα συμμετέχουν από κάθε. Από κάθε κόμμα. Αυτό θα μέχρι αύριο το βράδυ θα έχει οριστικοποιηθεί. Εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι θα είστε κι εσείς. Το ξέρετε κι εσείς, αλλά περιμένουμε και την τυπική έγκριση. Περιμένουμε, ναι. Πείτε μου λίγο για εσάς, τι πρέπει να γίνει τώρα. Έχει περάσει από τη Βουλή, πάμε λοιπόν στην Προανακριτική Επιτροπή. Εκεί ποιες είναι οι προτεραιότητες για εσάς? Πρέπει να κληθούν και οι 10, πρέπει να κληθούν οι μάρτυρες. Καταρχάς να συμφωνήσουμε, δεν έχω ακούσει από την αρχή τη συζήτησή σας, ότι το γεγονός ότι όταν ο εισαγγελέας έπεσε πάνω σε ονόματα πολιτικών έπρεπε η υπόθεση να έρθει στη Βουλή είναι αυτονόητο, νόμιμο και επιβεβλημένο. Έτσι να συμφωνήσουμε ότι τα βήματα που γίνανε μέχρι εδώ ήταν απολύτως νόμιμα και απολύτως, και απολύτως επιβεβλημένα. Ένα το κρατούμενο. Επομένως, η υπόθεση ήρθε στη Βουλή, λήφθηκε η απόφαση, τη διαδικασία την παρακολουθήσαμε. Λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση και τώρα τα επόμενα βήματα μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής είναι να δει καταρχάς η Επιτροπή αν είναι αρμόδια να επιληφθεί αυτών των θεμάτων. Και η αρμόδια η Επιτροπή, όπως ξέρετε, η Προκατακτική Επιτροπή ορίζεται από το Σύνταγμα και το νόμο και το κανονισμό της Βουλής τι αρμόδιες έχει, να διερευνήσει αν τα συγκεκριμένα, αν τα αδικήματα για τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, είναι την αρμοδιότητά της. Συνολικά δεν κατάλαβα κάτι. Να κρίνει τώρα η Επιτροπή αν έχει την αρμοδιότητα να το κάνει, είπατε. Βεβαίως, αυτό θα κάνει. Γιατί κοιτάξτε, αυτό πρέπει δηλαδή, να. Δηλαδή, για ποιον λόγο να έχει ή για ποιον λόγο να μην έχει αρμοδιότητα? Εγώ δεν ξέρω, είστε νομικός κι εσείς ή όχι? Είμαι νομικός. Ωραία. Κοιτάξτε, κύριε Βενιέρη, ναι. Οι υποθέσεις για όλους τους πολίτες που ενέχονται, που φέρονται, που διερευνάται μια υπόθεση. Οι υποθέσεις διερευνώνται από τη δικαιοσύνη, από τους συγκελικούς και δικαστικούς λειτουργούς. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Στην περίπτωση όμως των πολιτικών, έχουμε συγκεκριμένο καθεστώς που ορίζεται από το Σύνταγμά μας, το άρθρο 86, και συγκεκριμένους νόμους που έχουν εξειδικεύσει κάποια πράγματα. Επομένως, εγώ προσωπικά διαφωνώ με αυτό το καθεστώς, αλλά αυτό ισχύει αυτό και είναι. Αυτό θα συζητήσουμε αυτό είναι. Τώρα. Όχι, για τους πολίτες, για εμάς, κυρία Κοζομπόλη, για εμάς μιλώ. Δηλαδή, η υπόθεση τώρα από εσάς μπορεί να κριθεί ότι ήταν αρμόδιη να την κρίνετε? Αλλά κοιτάξτε, η Βουλή λοιπόν, ενώ για όλους τους πολίτες αρμόδια είναι η δικαιοσύνη να το διερευνήσει το πιθανό αναδίκημα που έχουν διαπράξει, για τους πολιτικούς, για τα μέλη της κυβέρνησης, δηλαδή υπουργούς και υφυπουργούς, αρμόδια είναι η Βουλή να διερευνήσει αν θα ασκήσει δίωξη. Αυτή δεν είναι δίωξη που ασκήσαμε χθες. Δεν είναι ποινική δίωξη. Αυτό θα κάνει η Βουλή
μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής. Την απιστία γιατί την εξαιρέσατε όμως από Βουλή, τα πρώτη ερεύνηση. Δεν μπορεί να διερευνήσει όλα τα δικήματα που έχει κάνει. Την απιστία γιατί την εξαιρέσατε. Ορίστε. Για την απιστία δεν πρέπει να δούμε αν έχουμε... Ο κύριος Γιοργαντάς ρωτάει. Ο οποίος θα είναι μαζί σας στην Επιτροπή. Γιατί η δωροδοκία να διερευνηθεί αν έχουμε αρμοδιότητα ή όχι και η απιστία να εξαιρεθεί. Η απιστία, κύριε Γιώργο, το γνωρίζετε ότι είναι βέβαιο ότι έχει παραγραφεί. Και αυτή είναι βέβαιο, ποιος το λέει. Ποιος το είπε, το είπε κάποια επιτροπή. Μήπως επειδή στην απιστία είναι και ο κύριος Κουρουμπλής. Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, κοιτάξτε. Μα ποιος το είπε, ποιος λέει ότι είναι βέβαιο ότι έχει παραγραφεί. Ποιος είναι αυτός που το λέει. Ποιος το υπογράφει. Γιατί η απιστία, τι ακριβώς είναι η απιστία, είναι κάτι σε βάρος των. Όταν κάνει κάποιος τα καθήκοντά του, πώς το ασκεί. Και πώς συμπεριφέρεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή έγινε λοιπόν κατά την άρτηση των καθηκόντων ενός υφυπουργού. Όμως, κοιτάξτε, η δωροδοκία μπορεί να μην συντελέσει και κατά την άρτηση των καθηκόντων. Πρέπει να δούμε και το χρόνο τελέσεως, συγγνώμη. Αν ο χρόνος τελέσεως των πράξεων μπορεί να είναι χρόνος που να είναι εντός των ορίων, που δεν υπάρχει αποσβεστική προθεσμία, δεν έπρεπε να το δει αυτό η προκαταρκτική. Όχι. Επομένως, για να συμφωνήσουμε λοιπόν σε κάτι τώρα. Ότι έχουμε ένα χρόνο σύντομης παραγραφής, η οποία παραγραφή είναι η δεύτερη σύνοδος της δεύτερης περίοδου από τότε που διαπράχθηκε, που φέρεται να διαπράχθηκε η πράξη. Άρα, η απιστία είναι δεύτερη. Γιατί να συμφωνήσουμε, γιατί είναι με το δύο προκαταρκτική αυτό όλο. Να σας πω, υπάρχουν τρία αδικήματα. Η νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συμφωνούμε όλοι ότι είναι ζήτημα τακτικής δικαιοσύνης. Κακώς ήρθε στην Επιτροπή. Κακώς. Και μένουν η δωροδοκία με την απιστία. Γιατί να μην βάλουμε και τα δύο και να δούμε και στα δύο αν υπάρχει αρμοδιότητα ή όχι. Κύριε Γιουργαντάη, αυτό το διαχωρισμό ποιος τον έκανε. Αν έγινε η δωροδοκία, μπορεί να μην συντελέστηκε. Το λένε οι αποφάσεις. Έχουμε το ένα του Τσοχατζόπουλου, το διάταγμα του Αριού Πάγου, το Συμβουλίο του Αριού Πάγου, το οποίο επίσης το ορίζει. Ξέρετε ότι ενώ η απιστία. Άρα υπάρχει νομολογία που το ορίζει. Γιατί να το ξαναδούμε τότε. Λιγάκι. Ενώ η απιστία έχει νομολογηθεί ότι σίγουρα είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων ενός υπουργού ή ενός μέλους της κυβέρνησης, τέλος πάντων, η δωροδοκία δεν είναι βέβαιο γιατί μπορεί να μην συντελέσει και να μην πήρε κάποιος τα χρήματα. Μισό λεπτό λίγο για να βάλω και τον κύριο Λαζαρίδη, τον συνάδελφό σας, που σας ανέλεσε την κουβέντα. Κύριε Λαζαρίδη, εσείς τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία, ποια είναι τα πιθανά σενάρια που βλέπετε, τι θα προκύψει πιθανό, θα προκύψει κάτι ή κάτι άλλο, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι θα προκύψει? Γιατί εγώ τώρα έχω μπερδευτεί λίγο. Θα κρίνει η Προανακριτική Επιτροπή, είναι αρμόδια να ελέγξει τις υποθέσεις αυτές? Κοιτάξτε. Και θα τις στείλει πίσω στη δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, αν είναι αρμόδια αυτό, είναι, δηλαδή ο καυγάς στη Βουλή αυτό ήταν προθέσεις. Εμείς θα κρίνουμε, κοιτάξτε, ο καυγάς στη Βουλή, ο καυγάς εντός εισαγωγικών, ναι, η αντιπαράθεση. Ήταν γιατί έχει, η αντιπολίτευση μας έχει συνηθίσει σε τέτοια προς δημιουργία εντυπώσεων. Το ότι γινόταν ένα πάρτι στην υγεία, αυτό όπως είναι δεδομένο, και νωρίτερα, είναι δεδομένο. Και βλέπουμε συνεχώς η αντιπολίτευση... Συγγνώμη, γιατί δεν άνοιξε το θέμα. Έχουμε εξεταστεί η αντιπολίτευση. Μπορώ να συνεχίσω. Να σου βάλω, Γιώργο μου, ένα ερώτημα. Αν λοιπόν κάποιος ήθελε να δει τα ζητήματα που αφορούν τα φάρμακα και το τι συνέβη, είχαμε ανοιχτεί την εξεταστική για την υγεία, όπου θα μπορούσε και αυτό το θέμα να ανοιχτεί. Γιατί δεν το κάναμε? Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας έχουν έρθει για άλλη μια φορά, δηλαδή. Αφήστε τα μια υπόθεση. Όλη η Ελλάδα λοιπόν λέτε ότι γνώριζε. Λοιπόν, θα μπορέσω να πω, δηλαδή. Εγώ δεν διάκοψα κανέναν. Καλά, σε ερώτημα το βάλα για να βοηθήσω. Μα, για το όνομα του Θεού, εγώ δεν διάκοψα κανέναν. Έχει τη δυνατότητα, Γιώργο, μετά. Ζητώ συγγνώμη, να θέσει όποια θέματα θέλει. Να προσπεράσουμε το αυτονόητο. Ότι γινόταν ένα πάρτι στην χώρα μας. Εδώ παλεύουμε για το αυτονόητο. Ξεκινάει μια διαδικασία. Και αντί να βοηθήσει η αντιπολίτευση, γιατί εγώ να σας πω ότι θέλει και η αντιπολίτευση να πέσει φως σε αυτή την υπόθεση, βάζει συνεχώς διαδικαστικά θέματα, προβάλλει κάποιες δικονομικές διαδικασίες οι οποίες κατά την άποψή της παρακάμπτηκαν ή δεν τηρηθήκανε κτλ., προκειμένου να μην προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και θα σας πω εγώ κάτι, επειδή έχουμε την εμπειρία του παρελθόντος, ποτέ καμία υπόθεση δεν φωτίστηκε που ήρθανε τόσες υποθέσεις εξαιτίας των τρόπων με τον οποίο αντιμετώπιζε, και μιλάω για την περίοδο που κυβερνούσανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Καμιά υπόθεση δεν φωτίστηκε. Και θα σας πω, θα σας θυμίσω την υπόθεση Siemens, την οποία υπόθεση Siemens πάλι την έφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
ή μετά από έρευνα του FBI. Ωραία, κύριε Λαζαρίδη, εγώ θέλω να πω, με συγχωρείτε, κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία με τον ΠΑΣΟΚ. Πού καταλήξαμε? Ετέθη τότε ζήτημα να μπει ένα πρόστιμο 2 δις στη Siemens. Το διαπραγματεύτηκε η τότε κυβέρνηση. Να αφήσουμε λίγο, αγαπητέ μου Γιώργο Λαζαρίδη. Το παρελθόν μας διδάσκει για το τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς τι περιμένουμε ως πολίτες από αυτή την εξεταστική προανακριτική επιτροπή? Όχι, όχι. Λέω, τι περιμένουμε από αυτή την προανακριτική επιτροπή? Κύριε Βενιέρη, θα σας πω. Θα σας πω. Και βλέπουμε ότι ενώ είχε μπει τότε, είχε συζητηθεί να μπει ένα πρόστιμο 2 δις στη Siemens, το κατεβάσανε μετά από διαπραγματεύσεις, γιατί ήταν δεσμευμένα τα δύο αυτά κόμματα τότε με την υπόθεση Χριστοφοράκου, γιατί ήταν δεμένοι σε αυτή την υπόθεση. Το κατεβάσανε στα 60 εκατομμύρια και αυτό αν ήθελε η Siemens με έργα και προϊόντα κτλ. Και τελικά δεν πλήρωσε τίποτα. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Γι' αυτό λοιπόν προχωράει η διαδικασία, θα εξεταστούν από τη συγκεκριμένη επιτροπή εάν υπάρχουν οι αποχρώσεις ενδείξεις προκειμένου να προχωρήσει και να πάει στην τακτική δικαιοσύνη, να πάει δηλαδή υπόθεση και με όσα πρόσωπα και για όσα πρόσωπα προκύψουν οι αποχρώσεις ενδείξεις, να προχωρήσει και να η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, γιατί εσείς το ξέρετε, να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι δικαστήριο. Η επιτροπή αυτή δεν είναι δικαστήριο, κύριε Βενιέρη. Ωραία. Τι θα κάνει δηλαδή, ποια είναι τα πιθανά, δηλαδή τι θα προκύψει για όλους ή για κάποιους από τους 10. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής. Δεν εννοώ αν προκύψει ευθύνη, όχι, δεν γίνομαι σαφής. Και θέλω σας ζητώ να σεβαστείτε το ότι ξεκινάει μια διαδικασία και θα πρέπει όλοι, τουλάχιστον όσοι είμαστε μέλη, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην τοποθετούμαστε... Να μην ξεπεράσουμε κάποια όρια και να μην τοποθετούμαστε για τα άτομα τα οποία, για τα οποία θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις τους. Συγγνώμη, κύριε Λαζαρίδη, έχω συγκεκριμένα ερωτήματα ως πολίτης. Γιατί είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Έχω συγκεκριμένα ερωτήματα. Εγώ σέβομαι αυτό που λέμε το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτά είναι αυτονόητα, αγαπητέ μου Γιώργο Λαζαρίδη. Είναι αυτονόητα, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ πάω λίγο σε πολύ συγκεκριμένα. Κυρία Κοζομπόλη, μισό λεπτό και αν θέλετε, απαντήστε μου κι εσείς σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, θα κληθούν οι 10. Πιστεύω πως ναι. Αυτό θα τα συζητήσουμε στην Επιτροπή και βεβαίως ο καθένας θα τοποθετηθεί. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι μετατίθεται τη συζήτηση, ότι η συζήτηση την κάνετε σε ένα επίπεδο που νομίζω δεν αφορά τον πολύ κόσμο. Αν κληθούν ή δεν κληθούν, όλα να είναι βέβαιο ο Έλληνας πολίτης θα γίνουν όλα σύνομα και όπως υπαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή. Θα το ρωτήσω, συγγνώμη λίγο. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, η διερεύνηση της υπόθεσης, το θέμα είναι να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο. Τι δικλείδες, τι μέτρα θα πάρουμε να αυτό το παραδεχθήκαμε, κυρία Κοζομπόλη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το παραδέχεται ότι υπήρξε σκάνδαλο και μάλιστα τεράστιο σκάνδαλο. Λέω διαδικαστικά. Οι τρεις οι οποίοι άνοιξαν το χώρο των καταγγελιών θα κληθούν. Από ποιον θα κληθούν, κύριε Βενιέρη? Ρωτάτε τώρα, θα κληθούν από την Βουλή, από τη δικαιοσύνη? Από εσάς. Είναι διαδικαστικό θέμα. Από εσάς. Μα ως δικαστήριο δεν λειτουργούμε, ως εισαγγελική αρχή λειτουργούμε. Μα η εισαγγελική αρχή είμαστε. Η επιτροπή για να κληθούν. Η εισαγγελική αρχή είμαστε, αλλιώς θα το κλείσουμε το μαγαζί. Κοιτάξτε, έχουμε ρόλο. Τι θα διερευνήσουμε αν δεν δούμε τους τρεις καταγγέλλοντες? Αν καταλαβαίνω ότι φωνείτε ο κ. Γιορτάς, ο αγαπητός, έχει δίκιο πραγματικά ότι εμείς, η προκαταρκτική επιτροπή έχει ρόλο εισαγγελέα. Αλλά τα βήματα που θα ακολουθηθούν δεν νομίζω ότι αφορούν αυτή τον Έλληνα πολίτη. Έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και νομίζω και στην επιτροπή, στο βαθμό που θα συμβάλλει και εκείνη στη διερεύνηση αυτού του συγκεκριμένου σκανδάλου που το παραδεχόμαστε όλοι. Αν δεν έρθουν, συγγνώμη κυρία Κοζομπόλη, αν δεν έρθουν αυτοί οι οποίοι άνοιξαν, επαναλαμβάνω, τον χώρο των καταγγελιών και καλώς έκαναν, αν θέλαν, ένιωσαν ενοχές, τύψεις κλπ. Ή αν ήθελαν να συνδράμουν. Αν δεν κληθούν αυτοί, συγγνώμη κυρία Κοζομπόλη, ποιο θα πιστοποιήσει το αληθές των καταγγελιών τους? Από πού θα προκύψουν? Συγγνώμη. Για να καταλάβω καλά, εσείς καταγγελίες εννοείτε τις καταθέσεις των προστατευόμενων? Αυτό, ναι. Α, κοιτάξτε να δείτε, η δικογραφία, κύριε Βενιέρη, δεν αποτελείται μόνο από τη δικογραφή, από τις μαρτυρίες των τριών προστατευόμενων μαρτύρων. Που πρέπει εδώ να πω ότι κακώς όλοι βάλουν κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων. Όχι, δεν βάλει κανείς εναντίον τους, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Όχι, σας παρακαλώ, όχι, δεν βάλει. Εδώ έχουν ακούσει απειλές για τη ζωή τους και πολλά άλλα πράγματα που κουκουλοφόρους τους έχουν πει. Που, ενώ οι άνθρωποι έχουν κινηθεί με ένα πλαίσιο συγκεκριμένο νομοθετικό που υπάρχει και στη χώρα μας. Ναι, όπως σε θα όλα κληθούν, κυρία Κοζομπόλη μου. Όλα αυτά είναι αποδεκτά. Λέω θα κληθούν.
Κοιτάξτε λοιπόν τώρα να πω, δεν είναι μόνο οι καταθέσεις αυτών των συγκεκριμένων μαρτύρων. Ναι, αλλά αυτών οι καταθέσεις βάρυναν και φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε. Κανένας δεν καταδικάζεται από μαρτυρικές καταθέσεις, κύριε Βενιέρη. Κανένας μα κανένας. Έχουμε ένα δικαιϊκό σύστημα, ένα κράτος δικαίου, που ποτέ κανένας από μία μαρτυρία δεν καταδικάζεται. Συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Κοντζομπόλη. Εδώ με μια μαρτυρία πρώην πρωθυπουργοί όμως έχουν λασποθεί αυτή τη στιγμή. Με μια μαρτυρία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην υπογραφία, αγαπητές συνάδελφοι. Είχα την ευκαιρία να τη δω την υπογραφία. Υπάρχουν μόνο αυτές οι μαρτυρικές καταθέσεις. Αν δεν έρθουν αυτοί οι τρεις, τότε νομίζω ότι απαξιώνουμε το ρόλο. Έχει πέσει η γραμμή, κύριε Λαζαρίδη, σε εσάς θα επανέλθω. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κοζομπόλη, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Κύριε Λαζαρίδη, εγώ ειλικρινά ως πολίτης τώρα είμαι λίγο. Μένω λίγο έκπληκτος. Δηλαδή δεν θα τους καλέσετε. Γιατί μένετε έκπληκτος? Μα δεν τους καλέσετε. Σας είπα εγώ, καταρχήν, αυτή η επιτροπή δεν είναι δικαστήριο. Είναι εισαγγελέα. Αυτή η επιτροπή, όχι εισαγγελέα. Μπορεί το έργο να του... λειτουργήσει, αυτό να λειτουργήσει με, αυτό με άλλο εισαγγελέα και άλλο το ότι έχει κάποιες δικαιοδοσίες και τα λοιπά που φτάνουν στα όρια. Τον αντίστοιχο ρόλο έχει, κύριε. Εγώ δεν είμαι νομικός. Θα πρέπει να σεβαστούμε. Τώρα, εγώ την άποψή μου, με καλέσατε να καταθέσω την άποψή μου και να σας πω το ότι θα πρέπει να σεβαστούμε το ρόλο του καθενός. Και πρέπει καταρχήν όλοι να συμβάλλουμε στο να πέσει φως. Γιατί από το παρελθόν σας λέω, με τις διαδικασίες τις δικονομικές και με τα διάφορα επιχειρήματα τα οποία προβάλλανε διαρκώς τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στην αντιπολίτευση, δεν έχει προχωρήσει καμία απολύτως υπόθεση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ζαρδί, μιλάμε για αυτό. Κάποια στιγμή, σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματα όλων αυτών οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι, εγώ δεν λέω να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και να παρακάμψουμε, αν θέλετε, αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες μόνο προσκόμματα... Αυτό είναι ουσία, κύριε Λαζαρίου, σας λέω. Μα στην ουσία σας μιλάω, θα αποφασίσει. Ελάτε λίγο, ακούστε με λίγο. Εγώ θα σας απαντήσω. Πείτε ότι είστε... Ακούστε με λίγο, κύριε Λαζαρίου, γιατί δεν ζούμε σε διαφορετική χώρα όλοι μας. Είμαστε μια χώρα η οποία ήταν βουτυγμένη επί σειρά δεκαετιών στα σκάνδαλα, έχετε δίκιο. Έγιναν όργια, έχετε δίκιο. Ρωτώ εγώ. Είστε ο ένας ή ο δεύτερος από τους 10 που είναι πραγματικά αθώοι. Εγώ να δεχτώ, οι 8 είναι ένοχοι. Τι σας προστατεύει σε αυτή τη διαδικασία? Δεν θέλετε να δείτε τον καταγγέλλοντα απέναντι? Να του πείτε, έλα εδώ, εμένα με έχεις δει να παίρνω χρήματα? Θα σας απαντήσω, μου επιτρέπετε, θα σας απαντήσω. Είναι από τα θέματα τα οποία θα εξετάσει η Επιτροπή. Αν πρέπει να κληθούν οι μάρτυρες ή όχι. Μάλιστα, ωραία. Κυρία Κοζομπόλη, ένα σχόλιο. Θα τα εξετάσουμε αυτά. Κάτι από την κυρία Κοζομπόλη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε την κυρία Κοζομπόλη. Εμείς θα παραμείνουμε. Ναι, κλείνω με αυτό, ξαναλέγοντας ότι δεν είναι καταγγέλλοντες οι τρεις μάρτυρες. Προστατευόμενοι και όσοι έχουν καταθέσει το FBI επίσης, όλοι οι μάρτυρες δεν είναι καταγγέλλοντες. Έχουν κληθεί να καταθέσουν και να συνεισφέρουν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν απάμεση γνώση του, άρα καταγγέλλοντες είναι. Δεν απάμεση γνώση του ότι καταθέτουν. Αντί να μπλέκουμε με μια διαδικασιολογία, έτσι αυτό είναι, που δεν αφορά κανένα Έλληνα πολίτη, πρέπει να διασφαλίσουμε τις δικλείδες εκείνες, να βρεθούν οι ένοχοι, να τιμωρηθούν από την τακτική ή μη δικαιοσύνη, ό,τι είναι. Και πρέπει να θωρακίσουμε το σύστημα της χώρας μας από τέτοια φαινόμενα, να μην ξαναγίνουν στο παρελθόν. Εσείς δηλαδή, ως νομικός, κυρία Κοζομπόλη, δεν θέλετε να δώσετε το δικαίωμα σε έναν από τους 10, σε 2, σε 3, σε 5 να βρεθούν έστω με πλήρη προστασία του μάρτυρα να βρεθούν κατά την παράσταση για να δούμε αν αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν έχουν βάση ή όχι? Κοιτάξτε, καταρχάς επαναλαμβάνω, δεν κατήγγειλαν οι συγκεκριμένοι, μαρτύρησαν. Είναι εντελώς διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και το δεύτερο, το δικαιϊκό μας σύστημα παρέχει τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες που μπορεί καθένας να αποδείξει τα πάντα. Και επειδή το δικαιωτικό μας σύστημα έχει το τεκμήριο της αθωότητας, πριν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Για την κυρία Κοζομπόλη, το θέλετε λεπτό. Ναι. Κυρία Κοζομπόλη, αν μου επιτρέπετε, ο Πρωθυπουργός Σαμαράς αναφέρεται από μία μάρτυρα ως εξής. Είδε αυτή η μάρτυρας μέσα σε μία τροχίλα τη βαλίτσα να μπαίνουν 1 εκατομμύριο ευρώ, με δεσμίδες που θυμόταν και τα χρώματα των δεσμίδων, τα χαρτιά, αλλά δεν θυμάται πότε αυτό πήγε στο μαξί μου. Λέει, επιλέξει στα μέσα καλοκαιριού του 2013. Εγώ, αν δεν έχω τη δυνατότητα για να αξιολογήσω την αξιοπιστία αυτή τη μάρτυρος, να την πω, είδατε την ίδια ώρα να φεύγει 1 εκατομμύριο για να χρηματιστεί ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και δεν μπορείτε να μου πείτε την ημέρα που έγινε αυτό
το λέτε έτσι αόριστα, μήπως, γιατί άμα πείτε συγκεκριμένη μέρα θα υπάρχει δυνατότητα ανταποδείξεως. Δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο καταγγελόμενος να μπορεί να κάνει τις ερωτήσεις του σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά ένα δημόσιο πρόσωπο. Σας είπα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κοιτάξτε, μέσα καλοκαιριού του 2013. Υπάρχουν δικλείδες να καταρριφθεί η ψευδορκία και τα πάντα. Και ειδικά για τη συγκεκριμένη μάρτυρα που λέει αυτό που λέει, ο κύριος Σαμαράς έχει υποβάλει μήνυση και όχι μόνο στη συγκεκριμένη μάρτυρα, όπως ξέρετε, αλλά ειδικά για αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρατε το περιστατικό, έχει υποβάλει συγκεκριμένη μήνυση. Ναι, πιστεύω στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών θα διερευνηθούν και θα διαλευκανθούν όλα. Μάλιστα. Γιώργο, ναι, θα μιλήσεις μετά, κύριε Αλβανίδη. Κυρία Κοζομπόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σας εύχομαι. Με τους καλεσμένους θα παραμείνουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουν γιατί υπάρχουν και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ πραγματικά θέλω να πάρω μια απάντηση. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα κάνει η προανακριτική επιτροπή. Δηλαδή, ποιο είναι το έργο της τελικά, σε αυτό ένα μήνα, τι ακριβώς θα διαχειριστεί, πώς θα το διαχειριστεί και ποιος είναι ο σκοπός συγκρότησης αυτής της επιτροπής τελικά, αν δεν κληθούν οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας. Πάμε σε διαφημίσεις.